Γεια σας και από μένα. Ορισμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν το air condition για αποκλειστική τους θέρμανση ή ως υποστηρικτική. Να πούμε μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχει ο κόσμος όσον αφορά την καθαριότητα του air condition. Το νούμερο ένα είναι τα φίλτρα. Συνήθως τα air condition, για να ανοίξει το καπάκι τους, να έχουμε πρόσβαση στα φίλτρα, έχει υποδοχές από αριστερά και δεξιά που μπορούμε να βάλουμε το δάχτυλό μας και να το ανοίξουμε. Υπάρχουν άλλα μοντέλα όμως που θα πρέπει από πάνω να βάλουμε χέρι, να τραβήξουμε προς τα έξω το καπάκι και μετά να το σηκώσουμε να μπορέσουμε να βγάλουμε τα φίλτρα. Θέλει προσοχή για να μην χαλάσουν κάποια κουμπώματα από το καπάκι. Αφού ανοίξουμε το καπάκι, μπορεί να στηριχτεί και μόνο του ή άλλα μοντέλα πρέπει εμείς να βάλουμε το στήριγμα για να το κρατήσει. Βγάζουμε τα φίλτρα, βγαίνουν πολύ εύκολα, τα ξεπλένουμε με φάρμακο το οποίο δεν επηρεάζει το υλικό του φίλτρου. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Έπειτα θα πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο στα στοιχεία τα οποία βρίσκονται πίσω από τα φίλτρα. Να δούμε αν είναι λερωμένα. Και φυσικά αυτό που δεν κάνουν πολλοί είναι να ελέγξουν τον ανεμιστήρα. Με προσεκτικές κινήσεις, βάζοντας λίγη δύναμη, ανοίγουμε το μπροστινό μέρος από το πτερύγιο. Δεν ασκούμε πολύ δύναμη και φωτίζουμε μέσα να δούμε τον ανεμιστήρα σε τι κατάσταση είναι. Εδώ είναι ο κυλινδρικός ανεμιστήρας. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι είναι αρκετά βρωμικός. Γι' αυτό θα πρέπει ο άνθρωπος που θα έρθει να στο καθαρίσει να βγάλει όλα τα καπάκια και να μην παραλείψει να καθαρίσει και τον ανεμιστήρα. Πολύ σημαντικό. Γιατί αν έχουμε κάποιες μυρωδιές και δεν φεύγουν, παρόλο που έχουν καθαριστεί τα φίλτρα, να ξέρετε ότι οφείλονται στον ανεμιστήρα. Έπειτα θα δούμε και την εξωτερική μονάδα. Γι' αυτό πρέπει να κλείσουμε.